Τούτο το παιδί θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά και κόνια και πάλι ελευθερία δεν θα δούμε. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της επετείου της άλωσης της Τρίπολης, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Καβάλας ο Κολοκοτρώνης οργάνωσε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Η δεκαετία του 1821 έως 1830 είναι ίσως η μεγαλύτερη σελίδα της ιστορίας μας, διότι εδραιώθηκε το ελληνικό κράτος. Με την πτώση της Τριπολιτσάς τότε άρχισαν να καταλαμβάνουν σιγά σιγά την Πελοπόννησο, άρχισαν μετά προς την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα και σιγά σιγά φτάσαμε στα σημερινά επίπεδα. Η άλωση ήταν που ανέδειξε και το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στρατιωτική. Το στρατηγικό του μυαλό συνέλαβε, γιατί όταν έγιναν στην αρχή που καταλάβαν την Καλαμάτα στις 23 του Μάρτη του 1821, έκαναν συνέδριο μετά. Εκεί μαζευτήκανε ο Πετρόμπες, ο Νικηταράς, ήταν ο Παπαφλέσσας και άλλοι και είπανε τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Όλοι οι άλλοι είπαν να πάνε να καταλάβουν όλο τον περίγυρο, δηλαδή το Ναύπλιο, το Αίγιο, τη Μεθόνη, όλα αυτά τα που είναι κοντά στη θάλασσα. Τους είπε όμως ο Κολοκοτρώνης ότι αυτό θα είναι λάθος μας, διότι αν κρατάνε την Τρίπολη που είναι το κέντρο, θα μας ρίξουν όλους στη θάλασσα κάποια στιγμή. Επομένως πρέπει να αποφασίσουμε να πάμε όλοι στην Τρίπολη, να την καταλάβουμε και μετά εμείς θα τους ρίξουμε στη θάλασσα. Είναι γνωστό ότι έχουμε την απελευθέρωση της Τρίπολης, που εκείνα τα χρόνια ήταν ένα στρατηγικό σημείο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επομένως η απελευθέρωση σηματοδότησε αφενός με άλλη τροπή στον απελευθερωτικό αγώνα που είχαν ξεκινήσει οι Έλληνες, αφετέρου δώσανε τη δύναμη και το ειδικό κουράγιο και την ανύψωση ώστε να συνεχίσει αυτός ο αγώνας. Όντως η άλωση ή η απελευθέρωση, όπως πολύ σωστά μας διορθώσατε προηγούμενα, ήταν ένα ιστορικό γεγονός και σε ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη της Επανάστασης του 1821, όταν η άλλη οπλαστική, και φυσικά αυτό οφείλεται πάλι στην ιδιοφία ενός ανθρώπου, του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη. Διότι όταν οι άλλοι οπλαστικοί λέγανε ότι έπρεπε να καταλάβουν περιφερειακά κάστρα, όπως της Μεθόνης κλπ, ήταν αυτός ο οποίος επέμενε ότι έπρεπε πρώτα να πάρουν την Τριπολιτσά, η οποία ήταν το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της εποχής εκείνης. Πραγματικά με συμπάθεια παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στα κοινά την εκδήλωση αυτή, διότι σίγουρα το ότι είμαστε ένα έθνος πλέον ελεύθερο και μπορούμε να συζητάμε και να συνδιαλεγόμαστε, το οφείλουμε σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι με πολύ λίγα μέσα και βέβαια με πάρα πολύ θάρρος ξεκίνησαν αυτόν τον αγώνα για να απελευθερώσουν τη χώρα και να της δώσουν μια οντότητα που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τόσα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η οποία και κάποια στιγμή κινδύνεψε από την ασυνεννοησία. Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η κατάθεση Στεφάνου στην πρωτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη δίπλα στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Καβάλας.